In Business News. Για τη σημασία που έχει η επιβράβευση της πολιτείας στην προσφορά των ξένων επενδύσεων στο νησί, μίλησαν οι απονεμητές των βραβευθέντων στα 4 ΣΥΠΑ International Investment Awards. Βραβείο απένειμαν επίσης ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, ο διευθύνων σύμβουλος της PwC Κύπρου Ευγένιος Ευγενίου, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Cyprus Μιχάλης Λούις, ο διευθύνων σύμβουλος της TFI Markets Λουκάς Μαραγκός, ο Βασίλης Πετρίδης, CEO της Λαϊκό Κόσμος Trading Limited και ο πρόεδρος του ΣΥΠΑ Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε την προσφορά ανθρώπων και οργανισμών που επενδύουν στον τόπο μας, δημιουργούν οικονομική δραστηριότητα και θέσεις εργασίας. Στο υψηλότερο επίπεδο απόψε το κάνουμε αυτό και πιστεύω ότι νιώθουν και ήδη την εκτίμηση της πολιτείας. Η όποια αναγνώριση των μεγαλύτερων επενδύσεων που γίνονται ή θα γίνουν στη χώρα μας από ξένους επενδυτές είναι πολύ σημαντικό. Καταρχάς επιβραβεύει τους ιδίους για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στην κυπριακή οικονομία παρόλες τις δυσκολίες που έχει διέλθει και διέρχεται σε κάποιο βαθμό. Οφείλει πολλά στις ξένες επενδύσεις, είτε αυτές αφορούν πραγματικές επενδύσεις, όπως λέμε direct investments, είτε αφορούν εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν τη χώρα μας για να έχουν τη βάση τους για εργασίες σε διεθνές επίπεδο. Νομίζω τους οφείλουμε πολλά. Αυτό είναι ένα από τα πραγματικά καλά events τα οποία προσφέρουν στο να τους πούμε έναν πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την εδώ παρουσία τους. Σημαίνει πάρα πολύ για μας, γιατί με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν θέσεις εργασίας στη χώρα μας, δημιουργούν ανάπτυξη και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας, ιδιαίτερα τις εποχές που ζούμε με τόση υψηλή ανεργία και την οικονομική κρίση. Εμείς σίγουρα από δικής μας πλευράς σαν κυβέρνηση θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να υποστηρίξουμε ακόμη περισσότερο αυτές τις επενδύσεις και να προσελκύσουμε πολύ περισσότερες. Εάν κάποιος επενδυτής βλέπει ότι αναγνωρίζεται η προσπάθεια του, βλέπει ότι αγκαλιάζεται από την κοινωνία, από την οικονομική και επιχειρηματική κοινότητα του τόπου, όλα αυτά σίγουρα συμβάλλουν σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό στην ικανοποίηση και επιβεβαίωση, αν θέλετε, ακόμα και τη ίδια του απόφαση για να επενδύσει στην Κύπρο. Είναι μέσω των επενδύσεων, των τόπιων επενδύσεων, αλλά κυρίως των ξένων επενδύσεων, που η κυπριακή οικονομία θα πάει μπροστά. Και είναι ακριβώς γι' αυτό τον λόγο που η κυβέρνηση επικεντρώνει όλες τις προσπάθειες της στον στόχο της δημιουργίας ενός οικονομικού περιβάλλοντος σταθερού, φιλικού προς την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, που να εμπνέει εμπιστοσύνη, ασφάλεια. Σαν Eurobank είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε ένας από τους μεγάλους χορηγούς της σημερινής εκδήλωσης. Θεωρούμε καθήκον μας να υποστηρίζουμε όλους τους θεσμούς οι οποίοι προάγουν την επιχειρηματικότητα στην Κύπρο και ασφαλέστερα να τιμούμε τους ανθρώπους και επιχειρηματίες οι οποίοι τιμούν την πατρίδα μας με τις επενδύσεις τους. Η κυπριακή οικονομία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό για την ανάπτυξή της στις ξένες επενδύσεις και πρέπει και εμείς με τη σειρά μας να δείχνουμε την ευγνωμοσύνη μας σε αυτούς που έδειξαν εμπιστοσύνη στην κυπριακή οικονομία. Βραβεύουμε αυτούς που εμποδοτούν την κυπριακή οικονομία, αυτούς που μας έδειξαν εμπιστοσύνη, που επενδύουν, που παίρνουν ρίσκα μαζί μας και προσθέτουν στη δική μας ανταγωνιστικότητα για το μέλλον. Κάθε χρόνο βρίσκομαι εδώ και δίνουμε τα βραβεία σε αυτούς που χρειάζεται να δώσουμε, να τους βραβεύσουμε για την παρουσία τους στην Κύπρο. Και βεβαίως είναι κάτι που τους ευχαριστεί και δηλώνουν ότι θέλουν να παραμείνουν. Σίγουρα η οικονομία της Κύπρου είναι μια μικρή οικονομία η οποία βασίζεται στις ξένες επενδύσεις και μακροχρόνια είναι σημαντικό να κρατήσουμε τους ξένους επενδυτές ευτυχισμένους και τους επιβραβεύουμε. Γιατί είναι το ελάχιστο που μπορεί να ανταποδώσουμε σαν ευχαριστία σε όσους εμπιστεύονται την Κυπριακή Δημοκρατία, που συνεισφέρουν στην οικονομία μας και φυσικότατα συνεισφέρουν στο να, ιδιαίτερα κάτω από τις κρίσιμες ώρες που περνούμε, στη σταθερότητα της χώρας και βέβαια στην ανάπτυξη. Είναι πολύ σημαντικός θεσμός, διότι δίνει δυνατότητα στην κυπριακή οικονομία να ανεληχθεί δυναμικά και αναμένω σαν πρόεδρος του Κυπριακού Χρηματιστηρίου να δω και κάποιες από αυτές τις εταιρείες να κάνουν εισαγωγή στο Κυπριακό Χρηματιστήριο.